από πλευράς μου και από πλευράς της Πλεύσης Ελευθερίας, να ξέρετε πρώτον ότι υπάρχει μία ανοιχτή πόρτα εδώ στη Βουλή για τους δικαστικούς υπαλλήλους. Είμαστε πάντοτε εδώ και θα είμαστε για οτιδήποτε πρέπει, ακόμη και κατεπηγόντως, να υποθεί. Εγώ θα κατέβω τώρα στην Ολομέλεια και θα μιλήσω για τα θέματα αυτά και πιστεύουμε πάρα πολύ σε αυτόν τον τρόπο εκπροσώπησης των πολιτών, όχι αφιψηλού και από καθέδρας, με πραγματική γνώση των προβλημάτων και με δημοσιοποίησή τους και με εισαγωγή τους στο δημόσιο διάλογο και στην Ολομέλεια της Βουλής. Είπατε κατ' επανάληψη ότι αυτά τα οποία σχεδιάζονται, πέραν των σοβαρότατων προβλημάτων που θα δημιουργήσουν στους δικαστικούς υπαλλήλους ως εργαζομένους, γιατί ξέρουμε και ότι δεν είναι εγγυημένες οι θέσεις, ούτε καν και ο τόπος παροχής της εργασίας και της υπηρεσίας, κάτι που καθόλου δεν είναι μέσα στις συνθήκες εργασίας σας να σας περιφέρουν από τη μία υπηρεσία στην άλλη και σε άλλο τόπο. Δημιουργούνται και ζητήματα πρόσβασης του πολίτη στη δικαιοσύνη. Εμάς αυτό μας απασχολεί πάρα πολύ, διότι δεν συμμεριζόμαστε καθόλου όλη αυτή τη ρητορική της υποτιθέμενης επιτάχυνσης, που ουσιαστικά όλα αυτά τα χρόνια ταυτίζεται με περιστολή δικαιωμάτων, κατάργηση δικαιωμάτων, κατάργηση διαδικασιών, καταργούνται τώρα και τα ειρηνοδικεία από ό,τι θέλουν να δρομολογήσουν και με συγχώνευση υπηρεσιών, η οποία ουσιαστικά επιβαρύνει τον πολίτη. Η πρόσβαση είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το να υπάρχει δηλαδή πρόσβαση του πολίτη στη δικαιοσύνη και να αισθάνεται, επειδή υπάρχει μεγάλη αδικία στην κοινωνία, να αισθάνεται ότι τουλάχιστον μπορεί να αποταθεί στη δικαιοσύνη. Σας ευχαριστώ γιατί είστε πάντα ουσιαστικοί και γιατί οι τοποθετήσεις σας είναι πάντοτε με αγωνία, όχι μόνο για τα εργασιακά σας δικαιώματα που εδώ και δεκαετίες παραβιάζονται. Από ό,τι μου είπατε, δεν παίρνετε ούτε υπερορίες. Μπορεί οι υπερορίες του έτους να είναι 35 ή 40 ευρώ για ένα ολόκληρο χρόνο. Αυτά είναι προσβλητικά πράγματα. Εμείς έχουμε καταθέσει και πρόταση νόμου, η οποία κανονικά πρέπει να εισαχθεί στην αρμόδια επιτροπή για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Αυτό είναι κάτι που θα έπρεπε προπολού να έχει γίνει, αφού υποτίθεται ότι ήταν έκτακτο μέτρο η κατάργησή του και προσωρινό, αλλά έχει μονιμοποιηθεί σιωπηρά. Εμείς δεν θα σταματήσουμε και αυτό να το θέτουμε και κάθε άλλο ζήτημα. Η δική μου έτσι, όχι παράκληση, αλλά προτροπή, είναι να διατηρήσετε το φρόνημά σας υψηλό, όπως ήταν και είναι πάντα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό ο δικαστικός υπάλληλος να απολαμβάνει την αξιοπρέπειά του, να μην προσβάλλεται η αξιοπρέπειά του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, είτε από δικαστές είτε από άλλους παράγοντες, και να μην πιέζεται να εκτελεί πράγματα τα οποία δεν ανήκουν στη σφαίρα των καθηκόντων του. Σας ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ και θα είμαστε σε επικοινωνία. Και εμείς ευχαριστούμε.